και αυτό που γενιάζεται σήμερα. Ναι, αυτό είναι το αποκορύφωμα μιας προσπάθειας 30 ετών. Δεν υπήρχε στην Ελλάδα μέχρι τώρα. Υπάρχουν παρόμοιες δομές στις αναπτυγμένες μόνο χώρες από το 1990. Σταδιακά φτάσαμε σε αυτό. Είναι μια μονάδα αναπτυξιακής φροντίδας για τους ασθενείς που βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Δεν μπορούν δηλαδή να σηκωθούν να περπατήσουν, αλλά και δεν μπορούν να μιλήσουν. Και εμείς θα τους προσφέρουμε τη δυνατότητα να έχουν πολύ καλύτερο, να έχουν πολύ καλύτερο και να μπορέσουν να νιώσουν ότι ακόμη σε αυτά τα δύσκολα χρόνια που περνάμε και τις δύσκολες στιγμές, ότι μπορεί να έχουν αυτή τη δυνατότητα να έχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Είναι για ανθρώπους οι οποίοι τελικά δεν έχουν ανθρώπους να τους φροντίσουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, έχουν κάποια περιοριστική φροντίδα. Για ανθρώπους που ο σύζυγος ή η σύζυγος είναι ασθενής και δεν μπορεί να τους εξυπηρετήσει γιατί θέλει και αυτή η φροντίδα. Και για τα παιδιά τα οποία θέλουν να ανοίξουν τα φτερά τους, να κάνουν τη ζωή τους. Και η αρρώστια του πατέρα ή της μητέρας τους εγκλωβίζει μέσα στο σπίτι χωρίς να τους δίνει τη δυνατότητα να μπορούν να ανοίξουν τα φτερά τους. Θα φιλοξενηθούν 25 άτομα. Είναι βέβαια πολύ μικρό αριθμό που φτάσει στι 3.000 ή 5.000 που είναι ασθενείς τελικού σταδίου. Αλλά μέχρι τώρα προσπαθούσαμε να διατηρήσουμε τον ασθενή στο σπίτι του, γιατί εκεί είναι η γωνιά του, εκεί είναι η αγαπημένη του, εκεί είναι η φωλιά του. Και στηρίζουμε χρόνια τώρα, από το 2007, με κατοίκον φροντίδα, φροντίζουμε να έχουν ποιότητα ζωής και στα σπίτια τους. Αρχίζεται να υπάρχει ένας περιβάλλον ο οποίος έχει τη δυνατότητα να προσφέρει τις υπηρεσίες τις οποίες χρειάζονται πια. Έχει ανοίξει από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Ναι, 1η Σεπτεμβρίου βρήκε ο πρώτος ασθενής. Έχουμε κάποιους ασθενείς. Πόσοι είναι αυτοί? Έχουμε κάποια δυσκολία να πάρουμε καινούργιους, γιατί έχουμε μια οδηγία ότι πρέπει να έχουν δικαστική συμπαράσταση όλοι οι ασθενείς. Και τώρα όλοι οι ασθενείς που έρχονται, γιατί έχουμε μια λίστα 40 ασθενών, όλοι οι ασθενείς μπήκαν στη διαδικασία της δικαστικής συμπαράστασης. Παρόλο που τις προσπάθειες που έχουμε κάνει με το Υπουργείο Υγείας να ξεπεραστεί αυτός ο σκόπελος, γιατί στη Θεσσαλονίκη, τους είπα, είμαστε φτωχότεροι από ό,τι στην Αθήνα και δεν έχουν οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι που θα μπουν εδώ είναι οι φτωχοί άνθρωποι της Θεσσαλονίκης, δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν έναν δικηγόρο για να κάνουν δικαστική συμπαράσταση. Άρα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια για εδώ? Ναι, υπάρχουν οικονομικά κριτήρια και υπάρχουν και αυτό σας λέω, ένα απαραίτητο στοιχείο είναι η δικαστική συμπαράσταση. Η παροχή των υπηρεσιών είναι δωρεάν. Δεν πληρώνουν τίποτα οι ασθενείς. Η χρηματοδότηση είναι καλύπτεται μέχρι τέλος του Δεκεμβρίου του 2023 από χρήματα του ΕΣΠΑ. Και μετά από το Υπουργείο Υγείας, ο χώρος νοικιάζεται. Και βέβαια είχαμε αυτή τη δυνατότητα να έχουμε αυτό το κτίριο από το 19. Αλλά δεν βρίσκαμε κτίριο, είχαμε πολλές δυσκολίες. Πόσοι εργαζόμενοι όμως ασχολούνται? Αυτή τη στιγμή 24. 12 νοσηλευτές, όχι, είναι συγκεκριμένος ο αριθμός και οι εργαζόμενοι ήδη τα ονόματά τους έχουν στελεί στο Υπουργείο των περισσότερων πριν από την έγκριση. Δηλαδή 12 νοσηλευτές, ένας ψυχολόγος, ένας νευρολόγος ψυχίατρος, μία παθολόγος, μία κοινωνική λειτουργός και βέβαια τακτοκαθαρίστριες και κάθε εκτελονικών καταφόρων. Θα υπάρξουν και σε άλλα μέρη της Ελλάδας? Ναι, έχει εγκριθεί και την Καλαμάτα, το οποίο όμως δεν μπορεί να προχωρήσει, γιατί τα χρήματα που χρειάζονται για διαμόρφωση είναι πάρα πολλά. Και εμείς βρήκαμε στη Θεσσαλονίκη, δανειστήκαμε χρήματα και το κάναμε, αλλά στην Καλαμάτα που στο παρόν δεν έχει βρει κάποιο χρηματοδότη και το ΕΣΠΑ δεν προέβλεψε αυτό. Επομένως, έχουμε κολλήσει εκεί και τώρα έχουν προκληθεί και εγκριθεί άλλα τρία κοινωνία, ένα στη Ρόδο, ένα στην Αθήνα και ένα στην Κέρκυρα. Αλλά δεν ξέρω και αυτά θα προχωρήσουν με αυτή τη χρηματοδότηση, θα το δούμε. Αυτά που προκύπτουν είναι ίδια με αυτό? Είναι ίδια με αυτό. Λέγονται υποκριθεί Α5 και είναι μονάδες για τους ασθενείς τελικού σταδίου. Είναι μονάδες αναπτυξιακής φροντίδας στην ουσία. Ευχαριστώ πολύ.